Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη αγάπη από τη στιγμή που το έμαθαν τα παιδιά όλα. Σας περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, μεγάλη χαρά. Πραγματικά από τη μέρα που τους το ανακοίνωσα ήταν, ρωτούσαν πότε θα έρθετε, πότε θα έρθετε. Αβεβαίω είναι αυτό. Να σας γνωρίσουμε, ελάτε να σας γνωρίσουμε λίγο το προσωπικό, τους φόρους, βέβαια, το κέντρο μας. Υπάρχουν και παιδιά θεραπείες που θέλουν να σας... Κοιτάξτε, η χαρά η δική μου είναι πολύ μεγάλη και με απόλυτη ειλικρίνεια δεν υπήρχε περίπτωση να επισκεφτώ το νησί σας χωρίς να επισκεφτώ το ΚΔΙΦ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς ότι σε ένα ακριτικό νησί όπως η Μυτιλίνη, σε ένα ιστορικό νησί, έχουμε πολλές κοινωνικές δομές. Έχουμε κοινωνικές δομές γύρατος, έχουμε κοινωνικές δομές για άτομα με αναπηρία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε νέου τύπου κοινωνικές δομές. Δομές από ιδρυματοποίησης, σαν τα κέντρα διημέρευσης Χειμερίσιας Τροντίδας, τα οποία προλαμβάνουν στην ουσία την ιδρυματοποίηση, έτσι, καθώς και με όλες τις θεραπείες, τις δημιουργικές δραστηριότητες, όλα τα παιδιά και οι ενήλικες περνούν την μέρα τους δημιουργικά, έτσι ώστε να μην ασυλοποιούνται και να μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και αν θέλετε βάζει τα γυαλιά σε πολλά άλλα νησιά, περιφέρεια, αλλά και το κέντρο και την πρωτεύουσα ακόμα, που δεν έχουμε τόσες δομές από ιδρυματοποίησης όσες θα θέλαμε. Οπότε πραγματικά και όλες αυτές τις μέρες, αλλά αν θέλετε και η κορύφωση αυτού του ταξιδιού κοινωνικής πολιτικής στις μέρες αυτές στην Μυτιλίνη, είναι η ανοιχτή δομή, η ανοιχτή δομή αναπηρίας, που πραγματικά φιλοξενεί μέσα στην ημέρα τόσα παιδιά και ενήλικες, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργικά να απασχολούνται έτσι. Να φτάσουν στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διαβίωσης. Έτσι. Και αυτό που λέμε είναι ότι οι ανοιχτές δομές μας, οι ανοιχτές δομές δηλαδή αναπηρίας που μπορούν και εμπλουτίζουν τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες, μαζί με την υπηρεσία του προσωπικού βοηθού που βγάζουμε τώρα όπως μιλάμε, είναι ουσιαστικά εργαλεία για την ανεξάρτητη διαβίωση όλων όσοι έχουν κάποια αναπηρία. Πραγματικά, αν ρωτήσετε τα περισσότερα παιδιά, η διέξοδός τους είναι εδώ το κέντρο. Αν δεν υπήρχε το κέντρο, δεν θα μπορούσαν να πάνε και πουθενά. Και των παιδιών και των οικογενειών. Δηλαδή, τους. Και βασικός στόχος της Κυψέλιας είναι να προλαμβάνουμε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Δηλαδή, να μπορούν να υπάρχουν τα παιδιά. Σκεφτείτε ότι ούτε το καλοκαίρι δεν κλείνουμε. Δηλαδή, αν πούμε να κλείσουμε για μία εβδομάδα, τα παιδιά πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα... Όλοι το περιμένουν πώς και πώς. Και να πω και το άλλο εξής ωραίο, ότι στο Υπουργείο κεντρικά έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα για βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε να έχουμε ένα ορολόγιο σχεδόν πρόγραμμα μέσα σε κάθε βρεφονηπιακό σταθμό, για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας βρεφονηπιακός σταθμός που μένει πίσω. Υπάρχουν καλοί σταθμοί, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι είναι έτσι. Και το πρόγραμμα αυτό το λέμε Κυψέλη. Δηλαδή είναι ακριβώς η ίδια λογική και μέσα σε αυτό έχουμε τη λογική της πρόληψης, γιατί βάζουμε διάφορα τεστ για αναπηρίες, είτε είναι αισθητηριακές, είτε είναι νευροαναπτυξιακές, ας πούμε το Denver test ή το McChart που λέμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, όπως κάνετε ακριβώς και εδώ στην δική σας Κυψέλη, να προλάβουμε αναπηρίες και δυσκολίες για να είναι όσο πιο αυτόνομα γίνεται τα άτομα μέσα στην κοινωνία και την κοινότητα. Έτσι. Και εμείς έτσι προσπαθούμε να αυτανώσουμε όλα τα αμαία του νησιού μας. Μελετάμε, επιλύουμε τα θέματα, προβάλλουμε τα θέματα που τους απασχολούν, είτε είναι η προσβασιμότητα, είτε είναι η εκπαίδευσή τους, είτε είναι η υγεία, πρόνοια. Σε όλους τους τομείς προσπαθούμε να και τους... Και αυτό που είπαμε με τον Δήμαρχο τώρα που πήγαμε την Παρασκευή στις κατασκηνώσεις, και θα βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε και οικονομικά για την αναβίωση των κατασκηνώσεων, γιατί αυτή η λαιλασία είναι κρίμα από τον Θεό στη δημόσια περιοχή, αλλά και στο ότι τα παιδιά δεν έχουν κάπου δημιουργικά να απασχολούνται το καλοκαίρι, ότι θα είναι και απολύτως προσβάσιμες. Προσπαθήσουμε δηλαδή, να δώσουμε και ένα κομμάτι στα παιδιά με θα είναι μεγάλη μας χαρά, μακάρι, γιατί χρειαζόμαστε στήριξη, θέλουμε να κάνουμε δομές. Σκεφτείτε ότι εδώ πάνω στο νησί δεν υπάρχει μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για να μπορέσουν να πάνε αυτά τα παιδιά. Πολλά παιδιά, οι γονείς τους... Γιατί και η ίδια η υπουργός, η διεισόμαση, διαπίστωσε τη λαιλασία που έγινε
άμα τη εξόδου από εκεί και τις μικιώσεις. Και πρέπει να δούμε πώς εσείς κάνετε μια στέγη. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που οι γονείς τους είτε δεν είναι στη ζωή, είτε λόγω προβλημάτων υγείας και ηλικίας, δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι σημαντικό που είναι. Την είναι και ο κύριος Παραδέλης εδώ, που έχει φτιάξει τον ξενώνα, για να δούμε και τι συμπράξεις με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μπορούν να γίνουν. Γιατί είναι κρίμα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ακίνητο. Ένα ακίνητο το οποίο είναι ακριβώς στην λογική μια στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για ήμια ανεξάρτητη, ας πούμε, διαβίωση ατόμων με αναπηρία, μέσα στο χωριό, μέσα στην Αγιά Σου. Ακριβώς, στην Αγιά Σου, οπότε, ωραία. Γιάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου. Πολύ σωστά το λες, άσε που γεννήθηκα και Παρασκευή και 13. Πού είστε, κυρία Δόμνα? Απ' την Αθήνα είμαι, αλλά οι παππούδες μου είναι εδώ, από το Ευαλή. Πού γεννήθηκατε, κυρία? Εγώ στην Αθήνα. Εσύ, Μαρία μου? Εγώ στη Μυτιλήνη. Τη Μυτιλήνη από εδώ. Ξέρεις ότι μένα με λένε και Δόμνα και Μαρία. Δύο ονόματα έχει. Ναι, δηλαδή είμαστε και λίγο το ίδιο. Δύο ονόματα. Λοιπόν, κυρία Δόμνα. Εσύ πότε γεννήθηκες, Μαρία? 21 Αυγούστου 1976. Α, πριν 10 μέρες, δηλαδή είχες γενέθλια. Σαββάτο, κυρία Δόμνα. Να σου πω, γιορτάσατε εδώ τα γενέθλια? Γιορτάσαμε 22 του μηνός, τη Δευτέρα. Με τούρτα. Με τούρτα. Ωραία, ναι. Βέβαια, όλα τα παιδιά. Όλη κυρία πια, όλες κυρίες. Το Μάιο, 7 Μαΐου. 1988. Σάββατο ήτανε, το σημείο ουρανού φανέται στο τιμίο του Ζωπιού Σταυρού. Όλος κύριος, ποιος είναι? Ποιος είναι? Πραγματικά έχει ένα χάρισμα με όλες τις... Όποιος και να της πει οποιαδήποτε ημερομηνία, θα σας πει ακριβώς τη μέρα που είχε πέσει αυτή τη χρονολογία που θα πει. Δηλαδή, αν ρωτήσει εσάς και πείτε 20 Ιουνίου, το 1967 Τρίτη. Ήτανε, δηλαδή είναι αλάνθαστη. Έχει πραγματικά αυτό το χάρισμα για χρόνια τώρα. Τελευταία μέρα της επίσκεψής μου στη Μυτιλήνη και ίσως η πιο αισιόδοξη μέρα. Επισκέφτηκα την Κυψέλη, έναν ανοιχτό τόπο, ένα κέντρο ημέρας και διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, που τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους μπορούν να έχουν αισιοδοξία για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία την επόμενη μέρα. Η Κυψέλη κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστική δουλειά, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά, οι ενήλικες στην κοινότητα και να αποϊδρυματοποιηθούν. Να προλάβουμε δηλαδή την ιδρυματοποίηση και τον εγκλεισμό τους σε κάποιο τύπου δομή. Είναι σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και δι' στην ακριτική Ελλάδα να μπορούμε να έχουμε τέτοιου τύπου δομές. Ανοιχτές δομές, προσβάσιμες, ανοιχτές στην κοινωνία και την κοινότητα. Αλλά μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί γενικότερα από τη Μυτιλήνη. Γιατί είναι ένα νησί, ξαναλέω, ένα ακριτικό μας νησί, στο οποίο υπάρχουν πολλές και ιστορικές κοινωνικές δομές. Κοινωνικές δομές για την προστασία των ηλικιωμένων, η Αγιάσο, το κέντρο πρόνοιας Βορείου Αιγαίου, αλλά και στην Αγία Παρασκευή που επισκεφθήκαμε το εξαιρετικό γυροκομείο το οποίο υπάρχει εκεί, αλλά βέβαια και άλλες ανοιχτές δομές όπως αυτές των παιδικών κατασκηνώσεων που παλεύουμε εδώ και ένα χρόνο να βοηθήσουμε τον Δήμαρχο και την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να λειτουργήσουν ξανά. Παίρνουμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Πρέπει να μην καταπατάτε, να μην λαιλατείτε η δημόσια περιουσία και όπου έχει γίνει αυτό, είτε για σεβασμό προς την ίδια τη δημόσια περιουσία, είτε ακόμη περισσότερο για την δημιουργική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έχουμε εδώ τον Κώστα. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να ξαναλειτουργήσουν στις πιο υψηλές συνθήκες που μπορούμε να τις κρατήσουμε. Είναι μεγάλη τιμή να μας επισκέπτεται σήμερα στο νησί μας η κυρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας, η οποία δείχνει τόσο μεγάλη ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Επισκέφθηκε την Κυψέλη, ένα στόπος ο οποίος είναι πυλώνας στήριξης για τις οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη στο νησί μας και για τις οποίες εμείς στεκόμαστε με την ευαισθησία μας τόσο κοντά ως Δήμος. Τη ζητήσαμε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και θέλω να πιστεύω, είμαι βέβαιος δηλαδή, ότι είναι δίπλα μας και σε κάθε αίτημά μας το ικανοποιεί άμεσα. Έχουμε την αίσθηση, την πεποίθηση αλλά και την βούληση όλοι μας να αναπτύξουμε αυτό το κέντρο την Κυψέλη, να το επεκτείνουμε, να αποκτήσουμε ως Δήμος και να συμβάλλουμε σε αυτό για νέες δομές, γιατί αυτά τα άτομα τα οποία είναι εδώ έχουν ανάγκη οι ίδιες οι οικογένειές τους και
σε αυτή την κατεύθυνση όλοι μας στεκόμαστε με το βλέμμα εκεί. Θέλω να την ευχαριστήσω και πάλι όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και την ευαισθησία που δείχνει για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ. Είναι κοντά μας, είναι κοντά στο Δήμο μας και στις οικογένειες των παιδιών που έχουν ανάγκη μετά από τον διετή εγκλεισμό της πανδημίας να βγουν και να διασκεδάσουν, να διαπαιδαγωγηθούν στις κατασκηνώσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα, την επόμενη σεζόν, θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτές τις κατασκηνώσεις με τη βοήθεια της κυρίας Μιχαλίδου, η οποία μας υποσχέθηκε και υλοποιεί αυτή την αποκατάσταση, την λαιλατημένη δομή μετά από την αποχώρηση και την βία κατάληψή της από την ΜΚΟ. Είμαστε βέβαιοι ότι ξεκινώντας το επόμενο διάστημα, αφού έγιναν όλες οι μελέτες, θα εγκαταστήσουμε εκεί και θα φιλοξενήσουμε παιδιά όχι μόνο από τη Λέσβο αλλά και από όλη την Ελλάδα και ευελπιστούμε και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και να πω το εξής, ότι ευχαριστώ τον Δήμαρχο όχι μόνο για την επιμονή του για το να ξαναπάρουν οι κατασκηνώσεις μπροστά, αλλά επειδή στα άτομα με αναπηρία είναι δίπλα. Είναι δίπλα ο Δήμος, συγκεκριμένα ο Δήμαρχός μας εδώ, είναι δίπλα τόσο στην ενίσχυση των δομών, δομών κλειστών όπου μένουν οι ωφελούμενοι το βράδυ, αλλά και δομών ανοιχτών όπως αυτού της Κυψέλης, αλλά και είναι από τους λίγους Δήμους που έχουν ενεργοποιήσει προγράμματα απασχόλησης οι ίδιοι ατόμων με αναπηρία. Προγράμματα απασχόλησης του πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην αποϊδρυματοποίηση, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην όσο των δυνατόν πιο ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά. Πρέπει να το αναδείξετε, γιατί λίγοι είναι οι Δήμοι που το έχουν κάνει. Δηλαδή, έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Τι? Σα ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια είναι.